που με καλέσατε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση και μου δίνετε η ευκαιρία να μιλήσω για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η παραβατικότητα των νέων. Σαν αστυνομία, αλλά και σαν Θοδωρής εγώ προσωπικά, πάντα επιδιώκουμε και επικροτούμε τέτοιες δράσεις γιατί τις θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικές και αποτελεσματικές. Θα πω οπότε δύο λόγια για την παραβατικότητα των νέων, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός, να μην σας κουράσω και να καλύψω τα πιο σημαντικά σημεία. Καταρχήν, τι είναι η νεανική παραβατικότητα? Όταν μιλούμε για παραβατικότητα των νέων, στην πραγματικότητα εννοούμε εγκληματικότητα. Γιατί οι περισσότερες συμπεριφορές που περιλαμβάνει η παραβατικότητα των νέων στοιχειοθετούν εγκλήματα, αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα. Θα μου πείτε τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Έχει επικρατήσει ο όρος παραβατικότητα γιατί θεωρούμε ότι δεν στιγματίζει τους νέους, τους δράστες και αυτό θα ήταν κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε. Να ονομάσουμε τους νέους ανθρώπους εγκληματίες. Η παραβατικότητα των νέων λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αν ανατρέξουμε σε καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία προηγούμενων χρονικών περιόδων, θα δούμε ότι υπήρχαν από πάντα τέτοια φαινόμενα. Αυτό που αλλάζει όμως από εποχή σε εποχή είναι η μορφή και η συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και δυστυχώς οι μεταβλητές αυτές δείχνουν ότι και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η παραβατικότητα των νέων είναι σε έξαρση.